σήμερα που η Εκκλησία μας ανοίγει την ευλογημένη περίοδο του Τριωδίου, που διαγράφεται μέσα σε αυτήν η εν Χριστώ πνευματική πορεία των τέκνων της Εκκλησίας, οι πατέρες μας πανσόφως και μέσα από την πείρα τους όρισαν ώστε να μας δείχνουν μέσα από τις ευαγγελικές περικοπές και τα αναγνώσματα την ορθήν πορεία του ανθρώπου για την εν Χριστώ τελείωσή του. Εάν δούμε το Τριώδιον όλων, θα δούμε ότι πράγματι υπάρχει μια θαυμαστή διδασκαλία του Τριωδίου, η οποία καταλήγει δια του Σταυρού στην Ανάσταση. Και είναι πραγματικά και μόνο να το δει κανείς αυτό, το τι λέει κάθε Κυριακή και το τι λέει κάθε γεγονός το οποίο εορτολογικά η Εκκλησία εντοποθέτησε μέσα στην περίοδο του Τριωδίου, όντως δεν χρειάζονται άλλες διδασκαλίες και άλλα πράγματα, γιατί αυτά και μόνο είναι αρκετά να μας δείξουν πώς προχωρά ο άνθρωπος εις την εν Χριστώ πνευματική ζωή. Σήμερα όλοι ακούσαμε στην Εκκλησία το Ευαγγέλιο του Τελώνου και Φαρισαίου. Και εκεί βέβαια είδαμε την τραγικότητα του ανθρώπου. Την τραγικότητα αφενός μεν ενός ανθρώπου ο οποίος εφαίνεται και ήταν κατά γράμμα σωστός και ορθός. Σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, ο Φαρισαίος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν ένας καλός θρήσκος άνθρωπος, διότι έκαμνε όλα τα καθήκοντά του. Διότι ό,τι έλεγε ο νόμος, αυτός το έκαμνε. Όμως, εδώ την επάντησε. Εδώ πραγματικά έπεσε. Γιατί? Διότι δεν κατάλαβε ότι ο νόμος δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά ο σκοπός του νόμου είναι άλλος. Και ότι οι εντολές του Θεού δεν είναι αυτός σκοπός. Γιατί θα έρθει μια στιγμή που θα καταργηθούν οι εντολές. Θα καταργηθεί ακόμα και η πίστης. Έτσι το λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα καταργηθεί και η πίστης, θα καταργηθεί και η ελπίδα. Και τι μένει? Η αγάπη. Αυτό είναι η τελειότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Γι' αυτό ο Κύριος έδωσε ως μοναδική και υψίστην εντολή την αγάπη. Την προς Θεόν αγάπη και την προς τον πλησίον. Και εδώ είναι κάτι που έτσι θέλω να σταματήσω λίγο, γιατί σε εμάς στους χριστιανούς συμβαίνει συχνά αυτό το πράγμα. Ενώ κάμνουμε ό,τι μπορούμε και ενώ προσπαθούμε τέλος πάντων και θέλουμε να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, κάνουμε τα καθήκοντά μας, εν τούτης μας λείπει ο καρπός. Λείπει ο καρπός και μοιάζουμε σαν έναν δέντρο το οποίο είναι μεν φυτευμένο και έτσι έχει μια, ας πούμε, ζωή, αλλά έχει φύλλα μόνον, δεν έχει καρπό. Ήμουν αυτές τις μέρες στην εκκλησία, ας πω ένα παράδειγμα έτσι απλό. Δεν θα σας πω ποια μέρα για να μην βρείτε ποια εκκλησία, ποια εκκλησία ήμουν. Γιατί λέμε σανί δεν πρέπει να παίζεις μαζί τους. Απαντούν με άλλον τρόπο, ξέρετε. Λοιπόν, ήμουν σε μια εκκλησία. Είδα έναν ευσεβή κύριο μέσα στο ιερό, ο οποίος είναι ευσεβής, είναι καλός, έχει χρόνια που μέσα στην εκκλησία, τέλος πάντων το δεξί χέρι του παπά, εξυπηρετά, και εγώ όταν πάω εκεί ας πούμε εξυπηρετικός, και αυτός και πάντοτε μου υποθυμίζει ότι έχει χρόνια που είμαι εδώ και υπηρετώ την εκκλησία, και βέβαια πάντοτε του λέω μπράβο αφού αυτό περίμενε ακούσει κιόλας. Λειτουργούσα λοιπόν εκεί και είχε κάτι παιδάκια. Παιδάκια ήταν, φυσικό ήταν να κάνουμε και κάνουμε ταξία. Αρπάσει τον έναν ας πούμε, λέει του να σε πατσαρκάσω εσένα. Διά του μια σπροξιά να εσύ στην άλλη άκρη του ιερού.
Λέω τέλος πάντων. Εγώ εκνευρίζομαι όταν βλέπω αυτά τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, κατάπιατο. Σε 5-6 λεπτά, πάλι έκανε ο άλλος με τις δικάτευε το θυμιατό με τα κάρβονα, διά του ένα στριφογύρισμα και εκείνου, έσυναν το στην άλλη μπάντα. Α, λέω, να τσακωθούμε με τον Κύριο. Ύστερα άρπαξε ένα άλλο μωρό, εκεί επενέβηκα. Του λέω, γιατί κάνεις τα μωρά έτσι? Λέω, να σου κάνω έξω, δηλαδή, μου κάνουν φασαρία. Λέω, νομίζω ότι ένα άλλο που πρέπει έξω από το ιερό. Ποιο ήταν μωρά? Κακοφάνηκε εντού, πήγε κάτι σε μια γωνιά και από τότε μου μιλά. Δεν πειράζει, να φροντίσω τώρα ως το Πάσχα να συμφιλειωθούμε. Αλλά λέω το εξής πράγμα. Αυτό το λέω και στους ιερείς μου συχνά. Μα εσκεφτήκετε ένας άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία, που τηρεί τον Λόγο του Θεού, που έρχεται στις λειτουργίες όλες και έχει τόση σκληρή καρδιά που ούτε τα μωρά καν δεν το συγκινούν. Δηλαδή, πού είναι ο καρπός του Ευαγγελίου? Πού είναι ο καρπός των εντολών του Θεού? Πού μας οδήγησαν τόσα χρόνια που είμαστε μέσα στην Εκκλησία? Τελικά πού οδηγηθήκαμε? Σε μια σκληρότητα, σε μια βαρβαρότητα, σε μια αναλγησία, σε μια τόση χοντράδα δηλαδή, που ούτε ας πούμε το μωρό, αντί να του πεις και λόγια καλά, δεν λέω ότι τα μωρά πρέπει να κάνουν ό,τι θέλουν. Είμαι εναντίον αυτού του πράγματος. Τα μωρά να είναι ασίδωτα και να μην έχουν όρια και να κάνουν ό,τι θέλουμε στην Εκκλησία, να κάψουν την Εκκλησία. Αλλά σίγουρα είναι τρόπο να του τριφογυρίζει, να το πετάσει στην άκρη του ιερού. Και μάλιστα το μωρό το καημένο είναι και ο δεσπότης μες στην Εκκλησία και έγινε και εκείνο χώμα, ας πούμε. Ξαναπατά μέσα στην Εκκλησία, ήταν σίγουρα θα ξαναπάει. Και δεν σε ενδιαφέρει αν θα ξανάρθει ή όχι. Θέλω να πω ότι ή κάτι άλλα τέτοια παραδείγματα σκληρότητας που διαιρωτάσαι. Θυμάμαι τον γέροντα μου που έλεγε, διαιρωτούμε αυτός ο άνθρωπος καμιά φορά? Άκουσε ότι ήρθε το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Άκουσε ότι ο Χριστός έφερε ένα Ευαγγέλιο άλλο. Και ότι τελικά το Ευαγγέλιο μιλά για κάτι άλλο πέραν των πραγμάτων τούτο. Μα εάν τηρείς τις εντολές του Θεού, εάν τηρείς τον νόμο όλων και τους προφήτας σωστά, σημαίνει ότι αυτό θα σε οδηγήσει όχι σε μια αυτονόμηση, ας πούμε, των εντολών, αλλά θα σε οδηγήσει στο να γίνεις κατά πάντα, ας πούμε, μιμητής του Χριστού, να αποκτήσεις καρδία έσπλαχνων. Γίνεσαι Θεού νυχτήρμανες, όσο πατήρ ημών ουράνιος νυχτήρμονες την. Εάν αυτό δεν το έχεις, τότε τι θέλεις στις εντολές? Είναι σαν κάποιον άνθρωπο που παίρνει φάρμακα γιατί είναι άρρωστος, παίρνει τα φάρμακα στις ώρες τους, δεν του ξεφεύγει τίποτα, ξέρω εγώ, τα αντιβιωτικά του με τα δευτερόλεπτα, αλλά καλά γίνεται ποτέ του. Μόνο φάρμακα παίρνει, μόνο τα ωράρια τηρεί, υγεία δεν είναι καμιά φορά. Αυτός είναι ο θρήσκος άνθρωπος, ο οποίος τηρεί τις εντολές όλες, αλλά δεν φτάνει ποτέ εις το σκοπό των εντολών. Όλος ο σκοπός των πάντων των ηφημών πρατωμένων είναι η αγάπη του Θεού, η αγάπη. Εάν δεν φτάσεις εκεί, πώς θα γίνεις όμοιος με τον Θεό και να γίνεις πραγματικά τέχνο του Θεού? Ο καημένος ο Φαρισαίος αυτό έπαθε. Αυτονόμησε τις εντολές και γι' αυτό λέει ο Χριστός, λέει μια ωραία φράση στο Ευαγγέλιο, λέει ο δε Φαρισαίος σταθήσει σε Αυτόν. Βλέπετε, εστάθηκε στον εαυτόν του, εστάθηκε στα πόδια του. Πού? Στις αρετές του. Ήταν ενάρετος άνθρωπος. Δεν ήταν κακός, ήταν ενάρετος. Είχε αρετές, αλλά οι αρετές εκείνες δεν έγιναν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ήταν αρετές μεν, αλλά δεν ήταν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ήταν τα φύλλα του δέντρου, αλλά όσον ωραίο δέντρο κι αν είναι, δεν είχε καρπούς. Γι' αυτόν τον λόγο και ο Χριστός εξήρανε τη σικήν εκείνη, γιατί ευρήκε φύλλα μόνον. Ο ενάρετος άνθρωπος, λένε οι πατέρες, είναι η σική η ξηρανθήσα. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τα κάνει όλα, αλλά καρπό δεν έχει, παρά μόνο φύλλα. Αυτό λοιπόν εστάθηκε στον εαυτόν του. Είδε ότι είναι αυτάρκης, ότι δεν του λείπει τίποτα. Εξέτασε τον εαυτόν του.
λένε καμιά φορά να κάνεις αυτοεξέταση. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν κάνω αυτοεξέταση, εξομολογούμε κιόλας. Λέω, τι να κάνω αυτοεξέταση? Αφού που τα πάνω σκάτω είμαι χάλια μαύρα. Είναι από τι δηλαδή, για να πω του αυτού μου ότι ξέρεις, έκαμες και κανέναν καλό, ας πούμε. Σαν τους πρόσκοπους, τι καλές πράξεις έκαμε σήμερα και τι κακές. Τι αυτοεξέταση να κάνω αφού, πώς να πούμε, ένα πτώμα να, πούμε, να εξετάσει τώρα τι γίνεται. Θυμάμαι μια φορά έλεγε ο Γεροπαΐσιος, μου έλεγε έτσι γελώντας, επιστρέφοντας μια φορά από μια έξοδο που είχε, πήγα να το δω και τον βρήκα γιατί γελούσε. Λέει, να σου πω, που πάθαμε στον δρόμο. Λέω, τι έπαθες? Λέει, έβγαινα με τον τάδε, έναν υποτακτικό του, ενάρετο, έθα από το όνομα, καλός ασκητής, αγωνιστής άνθρωπος, αλλά ήταν λίγο έτσι του νόμου, ας πούμε. Είχε χρόνια να βγει στον κόσμο αυτός και έβγαινα μαζί με τον γέροντα. Στο πλοίο καθόταν δίπλα-δίπλα και κάθε λίγο ξεφυσούσε ο υποτακτικός και έλεγε, ουφ, πάμε στον κόσμο τώρα. Αν είχαμε και τίποτα, το χάσουμε. Ύστερα από λίγο πάλι ξεφυσούσε, τι πάθαμε μωρέ, πάμε στον κόσμο τώρα. Αν είχαμε και τίποτα, θα το χάσουμε. Παρακεί, μόλις φτάσει στην Ουρανούπολη, έγινε την Ουρανούπολη. Τι πάθαμε ρε παιδί μας, τόσα χρόνια βγούμε στον κόσμο. Αν είχαμε και τίποτα, θα το χάσουμε. Του λέω, γέροντας, άκου να σου πω, πάτερ μου, εγώ με είχαμε έχασα. Εσύ που έχεις, πρόσεχε τα. Βρε, του λέει, τι εντυχόν αν έχεις πριν του αυτού σου. Και εγώ δεν αισθάνομαι έτσι. Τι έχω μωρέ και θα χάσω, ας πούμε. Αφού δεν έχω τίποτε. Ένας χαμένος είμαι από πάνω σκάτω. Τι θα πω τώρα να πω ότι είχα και έχασα, μα τι είχα. Λέει ένα ωραίο λόγο ο Βάσης Άγκος Ήρος. Ο υποκάτω πάντων νόν, λέει, πού πεσείτε. Αυτός που έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλους, πού είναι να πέσει, αφού είναι και από και κάτω. Είναι κάτω και όλοι που πάνω του. Έτσι ησύχασε, ειρήνευσε. Δεν πάει από και κάτω, δεν έχει πιο κάτω. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν που βλέπει στον εαυτό του αρετές και ξέρω εγώ καλά έργα, στέκεται πάνω σε αυτά και από εκεί αρχίζει η τραγωδία του ανθρώπου. Γιατί πάσχει αυτό το σύνδρομο του Φαρισαίου, σταθήσει σε αυτόν και μετά τι κάνει, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Θεό. Βλέπετε, είναι ευσεβής άνθρωπος, έτσι είναι ευσεβής. Λέει, ο Θεός ευχαριστώσει ότι ούκ είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων ή και ως ούτως ο τελώνης. Εδώ έδειξε και τον τελώνη τον κακομύρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Μου έδωσες τόσα καλά και εγώ δόξα σοι ο Θεός. Βέβαια και εσύ μου έδωσες καλά, αλλά και εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Μερικοί άνθρωποι λένε καμιά φορά, λέει, είμαι ευχαριστημένος. Μάλιστα κάποιοι πιο απλοϊκοί το άκουσα και αυτό, λέει, μακάρι να είναι καλά ο Θεός, ό,τι θέλουμε διάμαστα. Ναι, λέω, πράγματι να έχει την υγεία του ο Θεός, να είναι καλά, να μην παθεί τίποτε, γιατί αυτός ο Θεός που μας τα δίνει όλα είναι καλός. Αλλά θα έρθει η ώρα που έτσι θα μας δώσει εκείνα που θέλουμε, τότε δεν θα είναι καλός. Και τότε να του κάνουμε παράπονα, του πούμε, Θεέ μου, να ντρέπεσαι. Εμείς πάμε στην εκκλησία, είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι, τόσα καλά έργα έχουμε. Και εσύ, αντί να είσαι καλός μαζί μας, είσαι καλός με τους αμαρτωλούς και τους βλάσφημους, και εμάς που είμαστε δίκαιοι, μας κακοποιείς. Γιατί πιστεύουμε ότι τα καλά μας έργα καθιστούν και τον Θεόν υπόχρεων απέναντί μας. Και αυτή η αίσθηση των καλών έργων πραγματικά είναι που καταστρέφει τον κάθε άνθρωπο. Καταστρέφει τον άνθρωπο, ιδιαίτερα εμάς τους ανθρώπους που πηγαίνουμε στην εκκλησία. Γι' αυτό ο Χριστός είπε ένα λόγο που δεν μας αρέσει, αλλά είναι αληθινός, ότι οι τελώνες και οι πόρνες προάγουσιν ημάς εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Για ποιο λόγο? Όχι για τα έργα τους, όχι δια ταύτα, αλλά παρά ταύτα. Όχι για τα έργα τους, αλλά παρά τα έργα τους, για την ταπείνωσή τους. Και το απόδειξε σήμερα το Ευαγγέλιο. Ο τελώνης δεν δικαιώθηκε γιατί ήταν τελώνης. Να πει κανένας, ας πάω κι εγώ να γίνω τελώνης καλό, να πιάνω τους φόρους, να είμαι άρπαγα, να είμαι παλιάνθρωπος, να είμαι ελεηνός, αφού είναι ο τελώνης που πήγε στον Παράδεισο. Μα ο τελώνης δεν πήγε γιατί ήταν τελώνης.
Δεν είναι το για τον λόγο αυτό που εδικαιώθη. Τα για άλλους λόγους. Και ο Φαρισαίος δεν εκατεκρίθηκε γιατί τηρούσε τον νόμο. Όχι. Δεν ήταν γιατί τηρούσε τον νόμο. Τον νόμο τον τήρησε και ο Χριστός και μάλιστα με πάσα ακρίβεια. Και όλοι οι Άγιοι έχουν ακρίβεια στην τήρηση των εντολών. Αλλά γιατί ο μεν Φαρισαίος αυτονόμησε τον νόμο από το σκοπό της ζωής του και δεν κατάλαβε και δεν ήθελε να δεχθεί ότι υπάρχει ένα βήμα που πρέπει να κάνει παραπάνω και δεν κατάλαβε ότι η αγάπη είναι τέλος του νόμου και ο σκοπός του νόμου. Και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν δεν μπορούσε να προχωρήσει. Αλλά πώς θα προχωρούσε, πώς θα μπορούσε να αγαπήσει ο Φαρισαίος όταν ήταν υπόδουλος των εγωισμών. Ένας εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να αγαπήσει. Ο εγωιστής άνθρωπος δεν αγαπά κανέναν, γιατί αγαπά μόνο τον εαυτόν του. Και δεν ακούει κανένα, γιατί ακούει μόνο τον εαυτόν του. Και δεν θεραπεύεται ποτέ, γιατί γίνεται ο ίδιος γιατρός του εαυτού του. Ούτε επικοινωνεί με άλλους, γιατί μιλά μόνο με τον εαυτόν του. Και το χειρότερο, ούτε βλέπει τι του γίνεται, γιατί είναι τυφλός και δεν βλέπει τη γύμνωσή του και την αρρώσκια του και τα τραύματά του. Γι' αυτόν τον λόγο ο Φαρισαίος εκατεκρίθηκε, γιατί ακριβώς τη θεραπεία δεν την άφησε να τελεσφορήσει, δεν την άφησε να φέρει τα αποτελέσματα. Ενώ άλλος ο τελώνης, ναι μεν ήταν αμαρτωλός, ναι μεν ήταν κακούργος και ελεηνός, αλλά εδικαιώθηκε από τον Θεό, όχι γιατί ήταν τελώνης, όχι γιατί ήταν αμαρτωλός, όχι γιατί ήταν παλιάνθρωπος, αλλά γιατί ευρήκε το μυστικό της επιτυχίας. Τι έκαμε? Εστάθηκε πίσω, έσκυψε κάτω, έκλαψε, εχτύπησε το στήθος του και είπε: «Θεέ μου, λυπήθουμε των αμαρτωλών. Ο Θεός λάσει τίμη το αμαρτωλό». Βλέπετε, αυτό το πράγμα άνοιξε τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι μπήκε ο τελώνης. Γι' αυτό οι τελώνες και οι πόρνες προάγουσαν ημάς στην Βασιλεία των Ουρανών, όχι για τα έργα τους, τα οποία είναι κατακριτέα και πρέπει να τα αποφεύγουμε όλοι, αλλά για το ήθος τους. Γιατί είχαν ήθος σωστόν έναντι του Θεού. Εστάθηκαν μπροστά στον Θεό με ήθος πραγματικά υγιές. Δεν έφεραν σαν πρόσχημα τα καλά τους έργα. Δεν ήταν εγκλωβισμένοι εις τον εγωισμό τους. Δεν είχαν ίχνος υπερηφανίας. Δεν πίστεψαν ποτέ ότι είναι άξιοι της Βασιλείας του Θεού. Έλεγε ο Παπατήχων ο Ρώσος ότι είδα, λέει, τον παράδεισο και την κόλαση και πόπο, λέει, τι γίνεται εκεί, λέει, τι γίνεται εκεί. Ο παράδεισος είναι γεμάτον Αγίου, η κόλαση είναι γεμάτη Αγίους, αλλά Αγίους υπερηφάνους. Και ο παράδεισος γεμάτος αμαρτωλούς, αλλά αμαρτωλούς ταπεινούς. Αυτό το πράγμα είναι σημαντικό, ότι η κόλαση είναι γεμάτη Αγίους υπερηφάνους. Ανθρώπους που κάνουν καλά έργα, αλλά ποτέ δεν μετανόησαν, γιατί πάντα ήταν καλοί άνθρωποι. Ποτέ δεν υποπτεύθηκαν ότι κάτι λείπει. Και θέλετε να κάνουμε ένα τεστ του καθένα στον εαυτό μας? Είναι εύκολο πράγμα. Δέστε ο καθένας μας εάν μετανοούμε μπροστά στον Θεό. Εντάξει, δεν είπα μέσα στην εκκλησία να πάμε να τραβούμε τα μαλλιά μας ή να κλαίμε. Δεν είπα ακόμα ούτε καν μπροστά στον πνευματικό. Και εκεί μπορεί να είναι δύσκολο ή να μην γίνεται. Αλλά μόνοι μας έστω ενώπιον του Θεού θρηνούμε για την απώλεια της σωτηρίας μας. Θρηνούμε για την απομάκρυσή μας από τον Θεό. Είναι για μας η πνευματική μας ζωή πραγματικά ένα πράγμα το οποίο είναι πένθος, είναι θρήνος, είναι πόνος, είναι ότι η σχεδόν απόγνωση, ότι αδύνατον εμείς να σωθούμε ημι μόνο με το έλεος του Θεού. Εάν έτσι κάνουμε και αν κλαίμε η συμπροσευχή μας ζητούντες το έλεος του Θεού, τη συγχώρηση του Θεού, εντάξει. Ας έχουμε ελπίδα. Αλλά όμως
εάν ουδέποτε πονέσαμε και δεν κλαίμε και δεν θρυνούμε, τότε σημαίνει ότι κάτι υπάρχει το οποίο δυστυχώς βαραίνει την ψυχή μας και δεν την αφήνει να λειτουργήσει σωστά. Εθυμούμε στο Άγιον Όρος του Δανείμου, στη Νέα Σκήτη, τον πρώτον ή δεύτερο χρόνο που έγινα πνευματικός. Μην ρωτάτε τι ηλικία ήμουν, γιατί θα απογοητευτείτε. Ήρθε κάποιος άνθρωπος, πολύ δυνατός πνευματικά άνθρωπος, πάρα πολύ δυνατός, λαϊκός, όχι κληρικός, από τη Χαλκιδική. Πραγματικά ένας άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος, πολύ δυνατός άνθρωπος. Ήρθε να εξομολογηθεί. Ήρθε στη Σκήτη, εκεί που μέναμε, ήτανε Σάββατο, είχε κι άλλους επισκέπτες και λέει, «Πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ». Λέω, «Πότε θα φύγεις?» Μου λέει, «Θα μείνω 5-6 μέρες». Λέω, «Καλά, θα μείνεις 5-6 μέρες, ας δω αυτούς που να φύγουν αύριο και αν προλάβω να σε δω». Πολύ ταπεινός ο καημένος, άνθρωπος των δακρύων, άνθρωπος της μετανοίας. Αφού την πρώτη φορά που ήρθε να εξομολογηθεί, πραγματικά έπεσε κάτω και έκλαιγε, θρυνούσε. Και έλεγα κι εγώ, ήταν αλλό, μου φαίνεται ο πρώτος χρόνος που είναι πνευματικός. Λέω, «Παναγία μου, τι θα ακούσω τώρα από τούτο. Τόσους θρύνους, τόσα κλάματα, να δούμε. Θα έχει κάνει και φόνον αυτός». Και με έπιασε και με αγωνία να δω τι θα μου πει. Διότι τόσο θρύνο πρώτη φορά έβλεπα. Βέβαια μετά που άκουσα, τέλος πάντων. Λέει, «Μου, εντάξει, πάτε, όπως θέλετε». Περίμενε ο άνθρωπος κάμπος χράξει από την εκκλησία. Πέρασε η ώρα, του λέω, «Κοίταξε, δεν προλαβαίνουμε να πάμε να ξεκουραστούμε». Και εκεί αρχίζαμε και 3 ώρα το πρωί την ακολουθία, θα προλάβουμε. «Αφού θα μείνεις που θα μείνεις, σε βλέπω αύριο μεθαύριο». Να είναι ευλογημένο, πάτε, δεν είχε πρόβλημα. Πήγαμε το πρωί στην εκκλησία, στη λειτουργία, Κυριακή μέρα ήταν. Μεγάλη ακολουθία, 6-7 ώρες ακολουθία. Αυτός καθόταν πίσω, έτσι, και σε μια γωνιά. Ένας ταπεινός άνθρωπος που, ξέρετε τι δουλειά έκαμνε τότε. Είχε ένα αυτοκίνητο που πουλούσε σάντουιτς στην παραλία το καλοκαίρι. Εκεί μέσα στην παραλία που φαντάζεστε τι έβλεπε και τι γινόταν. Και το χειμώνα ήταν μεταλλορύχος, τα μεταλλεία εκεί της Χαλκιδικής. Λοιπόν, έκατσε εκεί πίσω και προσευχόταν εκεί και ήταν έτσι σκυρτός. Θρυνούσε. Όταν τέλειωσε η λειτουργία, ήρθε μέσα στο ιερό και λέει, «Θέλω να σου πω κάτι». Λέω, «Μα τώρα είναι ώρα, ακόμα δεν είχα καμία κατάληψη». Λέω, «Τι μετά?» Λέει, «Πάτερ μου, σε παρακαλώ, πρέπει να σου πω κάτι, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Έπαθε ένα μεγάλο πράγμα, δεν ξέρω τι είναι το πράγμα». Λέω, «Τι έπαθες, τι συνέβηκε?» Λέει, «Μου, κοίταξε την ώρα της λειτουργίας, εγώ ήμουν πίσω και σκέφτομαι ότι δεν ήμουν άξιος να κοινωνήσω, διότι έλεγα, αν ήμουν άξιος να κοινωνήσω, θα σε φώτιζε ο Θεός να εξομολογούμουν εχθές και να κοινωνούσα σήμερα Κυριακή. Και έβλεπα τους μοναχούς, τους πατέρες, όλοι κοινώνησαν εκτός που μένα και ήταν έτοιμοι να κοινωνήσουν. Και εγώ έλεγα, για τις αμαρτίες μου ο Θεός δεν επέτρεψε να κοινωνήσω». Και έλεγα του εαυτού μου, «Τι νομίζεις, είσαι άξιος και θέλεις να κοινωνήσεις κιόλας? Και αν δεν εξομολογήθηκες και ετοιμάστηκες, αυτό ο Θεός το έκανε για τις αμαρτίες σου». Και είχε έτσι πολύ ταπεινή διάθεση και φρόνημα. Και ήταν έτσι σε μια γωνιά και έλεγε, όταν βγήκαμε το Άγιο Ποντήριο να κοινωνήσω τους πατέρες και τον κόσμο, ο καημένος έλεγε του εαυτού του, «Κοίταξε Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ να πλησιάσω σήμερα Κυριακή ημέρα στο Άγιον Όρο να κοινωνήσω, αλλά έστω μόνο να σε δω από μακριά, να σε δω από μακριά». Και κοιτούσε το Άγιο Ποντήριο και κοιτούσε που μέσα στη λαβίδα το σώμα και το αίμα του Χριστού που κοινωνούσε τον κόσμο. Και έτσι όπως ήρθε σε μεγάλη κατάνοιξη και έλεγε, «Έστω Χριστέ μου, έστω και από μακριά να σε δω, και αυτό είναι υπεραρκετό για μένα. Δεν έχω παράπονο ότι εκκοινωνώ, έχω παράπονο ότι δεν εξομολογήθηκα». Έκλεισε τα μάτια του και έτρεχαν τα μάτια του δάκρυα και τα λοιπά, και μέσα σε αυτήν την κατάσταση αισθάνθηκε ξαφνικά, γέμισε το στόμα του με Θεία Κοινωνία. Και
ταράχτηκε ο άνθρωπος και τι ήταν, αοράτος, μέσα στο στόμα του είχε μερίδαν από το σώμα του Χριστού και από το αίμα του Χριστού. Κατάπιε βέβαια, κατάλαβε ότι πού βρέθηκε τώρα αυτό, αφού δεν ούτε κοινώνησε, ούτε έφαγε, ούτε τίποτα. Έτσι, μέσα σε αυτήν την κατάσταση της προσευχής. Και ήρθε μετά τρέμοντας μέσα στο ιερό να μου πει: αυτό το πράγμα έπαθε, αυτό το πράγμα έγινε. Βέβαια, εντάξει, δεν του εξήγησα πολλά πράγματα, γιατί αυτά δεν ερμηνεύονται σε αυτούς που τα πάσχουν. Αλλά λέω: κοίταξε τι σημαίνει ταπείνωση. Έτσι, όλοι μας κοινωνήσαμε εκείνη την ημέρα. Ποιος πραγματικά κοινώνησε όμως, αυτός ο ταπεινός, ο οποίος δεν θεώρησε τον εαυτό του ούτε άξιον καν να κοινωνήσει. Ο οποίος ήταν περιφρονημένος, ούτε καν τον εξομολογήσαμε, τον αφήσαμε στην άκρη. Κι όμως τον κοινώνησε ο Θεός ο ίδιος και έλαβε μέσα του το σώμα και το αίμα του Χριστού δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, δεν εξηγείται διαφορετικά. Ούτε ήταν πλάνη, ούτε υπήρχαν περιθώρια πλάνης μέσα αυτών των ταπεινών άνθρωπων. Και θυμήθηκε ένα διήγημα του γεροντικού που λέγει ότι σε ένα μοναστήρι ήταν πολλοί πατέρες και ήταν και κάποιος απλοϊκός που δεν του έδινα σημασία και τον είχα για να βάλει ξύλα μέσα στο καζάνι που μαγείρευα, στο μαγειρίο. Αυτός τον είχαν έτσι περιφρονημένο και πεταμένο. Ούτε καν μοναχό δεν τον είχαν κάνει. Φορούσε κάτι παλιόρουχα και τον είχαν εκεί τάχα για ελεημοσύνη. Και δουλειά του ήταν να πάει να ρίχνει ξύλα για να διατηρείται όπως μαγειρεύαμε παλιά με τα ξύλα, τα καζάνια ας πούμε να βράζουν, να μαγειρέψουν και τους υπόλοιπους πατέρες τους ξένους. Ο καημένος αυτός έτρεχε στην εκκλησία, άκουγε λίγη από την ακολουθία, αλλά έτρεχε και πήγαινε και στο μαγειρίο να ρίξει ξύλα να μην σβήσει φωτιά. Και ήταν συνεχώς καρβουνιασμένος, λερωμένος, περιφρονημένος, κανένας δεν του δίνει σημασία. Μια μέρα λοιπόν εκεί που ήταν στην εκκλησία και έψαλαν οι μοναχοί και τελείται η Θεία Λειτουργία, ξεχάστηκε και συνεπάρθη με την όλη ατμόσφαιρα της λειτουργίας και φούσκωσε το φαγητό, εχύθηκε από το καζάνι και πήρε φωτιά το μαγειρίο. Έγινε λοιπόν συναγερμός, άρχισε να φωνάζει ότι φωτιά, πυρκαγιά. Όταν το κατάλαβε αυτός, Παναγία μου λέει τώρα εξαιτίας μου, διότι ξέρετε άμα η φωτιά δεν σβήνει μπορεί να γίνει πυρκαγιά μεγάλη. Τρέχει ο καημένος, τρέχει μέσα στη φωτιά χωρίς να σκεφτεί τα φωτιά και αρχίζει να ανεκατεύει το φαγητό, να ανεκατεύει τα καζάνια, να τραβά τα ξύλα και η φωτιά να μένεται. Και τέλος πάντων την έσβησε. Αλλά λέμε έναν έκπληκτη, γιατί τον έβλεπα να είναι μέσα στη φωτιά και να μην καίγεται. Και είπε ο αβάς της μονής, λέει: πατέρες, ο Θεός ήταν στο μαγειρίο και όχι στην εκκλησία. Εμείς που είμαστε μέσα στην εκκλησία, ούτε κοντά δεν μπορούσαμε να πάμε. Τούτος τόσα χρόνια ερχόταν να ακούσει καμιά λέξη από εκείνη που λέγαμε εμείς. Πάντα ήταν μουτζωρωμένος και λερωμένος και ούτε μοναχό δεν τον κάμαμε και ούτε ποτέ είτε μαζί μας στην εκκλησία. Τον είχαμε να ρίχνει ξύλα μες στο μαγειρίο. Αλλά τελικά ο Θεός ήταν μαζί με εκείνον και όχι μαζί με εμάς. Γιατί ο Θεός είναι εκεί όπου είναι ταπείνωσης. Ο Θεός είναι εκεί σε αυτόν και με αυτόν ο οποίος ποτέ του δεν πίστεψε ούτε διανοήθηκε καμιά φορά ότι είναι ο Θεός απέναντι μου τρόπον τεινά ο φιλέτης. Γιατί κάτι κάνω κι εγώ, αφού προσεύχομαι, αφού νηστεύω, αφού αγρυπνώ, αφού κάνω λιμοσύνες, αφού κάνω ξέρω εγώ χίλια πράγματα, άρα κάτι κάνω με. Δεν είμαστε τέλεια του χαμού, δεν είμαστε τέλεια ας πούμε για πέταμα, κάτι είμαστε κι εμείς. Και όμως ο Θεός δεν είναι ποτέ με τον άνθρωπο που έχει έστω και οσμή, λένε οι πατέρες, έστω και μυρωδιά ιήσεως και κοινοδοξίας και υπερηφανίας. Γι' αυτόν αδελφοί μου σήμερα οι πατέρες της Εκκλησίας σαν βάση της εχριστό πνευματικής πορείας μας μας έβαλαν αυτήν την ταπείνωση του τελώνου, το ήθος του τελώνου, όχι τα έργα του τελώνου αλλά το ήθος του τελώνου, για να μας δείξουν πως ξεκινούμε να βρούμε τον Θεό,
πως ξεκινούμε να βρούμε την Ανάσταση? Λένε πολλοί άνθρωποι, πως μπορώ να βρω τη χάρη του Θεού μέσα μου? Και αρχίζουμε να του λέμε χίλια πράγματα τα οποία είναι καλά και ωφέλιμα, αλλά νομίζω ότι αυτός ο λόγος του γεροντικού είναι αυτός που αρμόζει σε όλους μας, που είπε ο εκείνος ο Αββάς σε έναν μοναχό που ήθελε να γίνει ερημίτης και πήγε και βρήκε ένα μεγάλο Αββά της ερήμου, του λέει: «Πάτερ, υπέ μη λόγων πώς σωθώ? Πέ μου ένα λόγο εξ Αγίου Πνεύματος πώς να σωθώ?» Και απάντησε ο γέροντας: «Ήπαγε, κάθου στο κελίο σου, όταν πεινάς φάε, όταν διψάς κες, όταν νιστάζεις κοιμήθου, μόνον έχε τον λόγον του τελώνου εν την καρδία σου αδιαλείπτος και σωθήσει». Του λέει: «Κοίταξε, πήνε στο σπίτι σου, άμα πεινάς να φάεις φάε, άμα διψάς κες, άμα νιστάζεις κοιμήθου, μόνο μέσα στην καρδιά σου να έχεις συνέχεια τον λόγο του τελώνει και το ήθος του τελώνου. Ο Θεός ελάσσεται με το αμαρτωλό. Θεέ μου, λυπήσουμε τον αμαρτωλό». Ο άνθρωπος που πραγματικά έφτασε σε αυτήν την κατάσταση του ήθους του τελωνικού, αυτός ο άνθρωπος ήδη εμπήκαινε στη Βασιλεία του Θεού. Τους ο άνθρωπος ευρήκε το σκοπό του Ευαγγελίου, ευρήκε το σκοπό των εντολών του Θεού, ακόμα επέτυχε και το σκοπό για τον οποίο ο ίδιος ο Θεός έγινε για μας άνθρωπος. Έτσι εύχομαι, αδελφοί μου, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να μας συνετίσει όλους μας, γιατί πράγματι είναι θέμα απλής λογικής να είναι ο άνθρωπος ταπεινός. Ο υπερήφανος είναι παράφρον, ο υπερήφανος είναι τρελός, αλλά δυστυχώς είμαστε όλοι παράφρονες και τρελοί μέσα στην υπερηφάνειά μας. Εύχομαι λοιπόν Θεό να μας συνετίσει, ώστε πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα αυτή την ευλογημένη περίοδο του Τριωδίου, να βρούμε τον θησαυρό αυτόν του τελώνου μέσα στην καρδιά μας και να μας αξιώσει ο Θεός της μεγάλης αυτής ελευθερίας που αισθάνεται ο υποκάτω πάντων ταπεινός άνθρωπος. Σας ευχαριστώ.